Ωραία. Και καλώς ήρθες στο τέταρτο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος, και πρώτο τελευταίο επεισόδιο του Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Βρισκόμαστε στο 2035. Οι παίχτες μας είναι 34 χρονών. Πολλοί έχουν συνταξιδοτηθεί, θα δούμε ποιοι. Πολλοί έχουν γίνει πλέον coaches, scouters κτλ. Γενικοί αρχηγοί, προπονητές, βοηθοί προπονητών, όλα αυτά. Και μερικοί συνεχίζουν ακόμα την μπάλα. Το βρήκα, λέει ο Νίκος, μέσα Αυγούστου ήρθα. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα, Ράφα, χρόνια πολλά και σε σένα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το host, τα γορίνα μου. Πάνω από χαιρετήσω 2017 στα γήπεδα, εγώ να στηρίξω και λίγο τον μπάσκετ. Δεν θα κάτσεις, ρε Τζίμπου. Άμα, ρε Τζίμπου, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Θα με δω στο YouTube να με απολαύσω ότι υπερθαλάσσιο έχω γίνει. Ο Παυλίδης, ναι, ήρθε Ιούνιο. Λοιπόν. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τους παίκτες μας. Λοιπόν, πάμε στο shortlist εδώ πέρα. Λοιπόν, και πάμε τέρμα κάτω. Και βλέπουμε ποιοι παίκτες έχουν μείνει. Λοιπόν, Ανέστης Γιώβασιτς. Καλησπέρα, γεια σου Αλέξη. Ο Ανέστης Γιώβασιτς, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος, πέρασε από τη Σανγκάη του Γιάννη, του Γιάννη Δεμάνης. Μετά από χρόνια στον Παναθηναϊκό, έκανε εκεί πέρα το αγροτικό του και πλέον είναι ελεύθερος να βρει την επόμενη του ομάδα. Κατά πάσα πιθανότητα ο Ανέστης θα σταματήσει την μπάλα. Καλησπέρα Lolin 2K18 LOL. Με όσους δεν μιλήσουν, ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλους, αγάπη παντού. Τζίμπου, αύριο μία η ώρα παίρνω, θα κάνουμε μια ανασκόπηση έτσι για το 2017. Λοιπόν, ο Ανέστης εδώ πέρα, 112 συμμετοχές στην Εθνική Σερβία, 13 γκολάκια. Ωραία καριέρα έκανε ο Ανέστης, έπαιξε χρόνια στην ομάδα, στον Παναθηναϊκό. Πήρε και την ελληνική υπηκότητα. Και μετά πήγε στην Κίνα να κάνει το, να πάρει τα λεφτάκια του, ο Ανέστης. Λοιπόν... Ρε παιδιά, έχω γίνει πιο γραφικός και από τον Αλέφαντα, αλλά ένα παράπονο έχω, πήγα στον Ολυμπιακό. Θα δεις. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Γιώργος Σκουλούδης, ο οποίος έγραψε 102 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος και 5 γκολ. Μετά από πολλά χρόνια στο καμπιονάτο και στη Φιωρεντίνα συγκεκριμένα, είναι πλέον ελεύθερος να βρει την επόμενη του ομάδα. Ο Πας Γιάννη να τον θέλει. Πιθανόν ο Γιώργος, ένας θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιώργος Σκουλούδης, να συνεχίσει στον Πας Γιάννη να παίζει μπαλίτσα. Ο επόμενος είναι ο Αντώνης ο Πανές, ο οποίος με 26 συμμετοχές και 5 γκολ στην Εθνική Ελλάδος και αυτός ελεύθερος. Χρόνια στη Sporting και αυτός με full γεμάτες χρονιές. Γενικά ωραία καριέρα, πέρασε από Γαλλία, Ελλάδα και Πορτογαλία ο Αντώνης. Πλέον ελεύθερος, θα δούμε τι θα κάνει στο επόμενο επεισόδιο. Ο Άλεξ ο Χατζηχρήστος με 10 συμμετοχές στην Εθνική Αγγλίας. Πλέον ελεύθερος, πέρασε από City, Watford, Bayern, Arsenal, ξανά City. Γύρω στα 60 εκατομμύρια δόθηκαν για πάρτι του. Εντάξει, δεν έκανε πάρα πολλές συμμετοχές, δηλαδή σκεφτείτε σε 18 χρόνια έκανε 151 συμμετοχές μόνο, με 24 γκολ 21 assist ο Άλεξ ο Χατζηχρήστος. Εντάξει, δεν ήταν γεμάτη η καριέρα του. Go Diego Go, ο Αργεντίνος, ο οποίος πέρασε από Ολυμπιακό, Μίλαν, Βόκα, Λιόν και επέστρεψε στην Αργεντινή για να κλείσει την καριέρα του στην Racing Club. Άκαρδε δεν έχουμε θαυμαστικό commands. Υπάρχουν κάτω στην περιγραφή, μπορείς να δεις τα commands. Το πάει σε ένα εξωτερικό site και τα γράφει αναλυτικά εκεί πέρα. Γεια σου αδερφέ Τζίμπου, ήρθες να αλλάξεις τον αδερφό. Λοιπόν, ο Go Diego Go πλέον ελεύθερος και αυτός ψάχνει τον επόμενο του, ψάχνει την επόμενη του ομάδα. Ο Γιάννης Οσγούρ, ο επόμενος ο Σέρβος, ο οποίος δεν έπαιξε στην εθνική του όμως, με πολύ κακά στατιστικά πλέον, πέρασε κατά κύριο λόγο την καριέρα του στη Σερβία, με λίγες και αυτό συμμετοχές στην καριέρα του για 18 χρόνια. 6.73 rating, 3 goal, 13 assists γενικά στην καριέρα του. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Σπονς, ο οποίος παίζει στην Δόξα Δράμας, ο αριστερός αυτός μπακ. Τον δίνει ελεύθερο η Δράμα, τον πήρε ελεύθερο, πέρασε από Όφη, πέρασε και από Απόλλωνα, από Πανιόνιο, από ΠΑΟΚ, 288 συμμετοχές, 3 goal, 16 assists, 6.70 στην καριέρα του ο Σπονς. Ο Ρολογίνιο είναι ο επόμενος ο οποίος αγωνίζεται στον Όφη με 2 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Ολυμπιακό, Ατρόμητο, ΑΕΚ, Όφη.
Ορίστε, Νίκο. Ακολουθείς το κανάλι μας για 2 μήνες, 3 εβδομάδες και 4 ημέρες. Νίκο, και εγώ τόσο σε θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, 145 σημαντικές, πολύ λίγες, 3 γκολ, 10 assist, 6.81 ο ορολογίνιο. Ο Τζούκερ, ο επόμενος, είναι ο αδερφός Τζίμπου. Ο αδερφός Τζίμπου, ο οποίος ξεκίνησε από Πλατανιά, City, Midland, PAOK, Valencia, City, Σαχτάρ και μετά στέργιωσε στην Τουρκία. Έκανε ζωάρα εκεί πέρα, Γαλατά Σαράι, Οσμάνλισπορ και Μπαλικέσι Σπορ τώρα. Με 269 συμμετοχές στην καριέρα, 39 γκολ, 27 assist, 6.85 rating. Ορίστε, βλέπω ανακαλύψατε την εντολή follower, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Ερ Φάτκος, ο οποίος 36 συμμετοχές, 3 γκολ στην Εθνική Ελλάδος. Καλησπέρα, Κέλεμπρον. 7 μήνες ο Snake Show, από τους πρώτους. Παίζει να μην είχα γίνει επίσημα κανάλι ακόμα τότε. Όταν ο Snake Show μου είχε κάνει follow. Λοιπόν, ο Ερφάτκος, δόξα δράμας, Ολυμπιακό, Δυνάμο Κροατίας, Ζάγκρεμπ δηλαδή, Λάτσιο, Τζένοα και Κάρπι, 344 συμμετοχές στην καριέρα, 29 γκολ, 45 assist, 6.76 rating ο Ερφάτκος. Την Κάρπι αγωνίζεται. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Jacob WS. Είχα έρθει από το πρώτο Kingdoms and Castles. Δημιούργησε ένα κακό spam στο chat, sorry. Όχι, δεν πειράζει. Μιας και παίζω ακόμα το FM17, μπορείς να προτείνεις να δοκιμάσεις το 18 ή δεν αξίζει να αφήσω τα sim. Πάντα εγώ προτείνω να αφήσετε τα save σας, να πάτε στο επόμενο, παιδιά. Και επίσης, ξαναλέω, το επόμενο Σάββατο θα κληρώσουμε ένα Football Manager 2018 σε όσους πήραν μέρος στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο, δωράκι από μένα. Ο Άμπαλος 7 μήνες, 4 μέρες και 14 μέρες και 14 ώρες. Νάτος. Για 3 μέρες είναι ο πιο παλιός ο Άμπαλος εδώ πέρα. Jacob WS λοιπόν, στον Πανιόνιο ορίζωσε. 450 συμμετοχές, 21 γκολ, 83 assist, 6.74 rating, μια χαρά καριέρα έκανε ο Τζέικοπ. Χωρίς να έχουν δοθεί ποτέ λεφτά για να τον αγοράσει κάποιος. Ο Γιάννης ο Σταυρούλης είναι ο επόμενος με 43 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος, 4 γκολ. Μένει ελεύθερος από τον Πανετολικό που αγωνίζεται. Πέρασε πολλά χρόνια στην Ουκρανία και στη Γερμανία. 359 συμμετοχές, 56 γκολ, 81 assist, 6.97. Πάρα πολύ ωραία καριέρα ο Γιάννης ο Σταυρούλης. Μπράβο Γιάννη. Συμπαθητικός παίχτης. Λοιπόν, πάντως νομίζω δεν είχε βγει το crack ακόμη για το 18. Καλύτερα να μην μιλάμε για σπασμένα παιχνίδια εδώ πέρα. Στηρίξτε τους developers για να συνεχίσουν να βγάζουν παιχνίδια. Απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Να το πάρεις crack, εντάξει, τώρα ξέρω εγώ. Μάζεψε λεφτά ένα μήνα και πάρ' το ρε φίλε, κάνει 30 ευρώ πλέον. Σκέψου τις ώρες που θα αφιερώσεις πάνω στο παιχνίδι, έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη για το χτένισμα. Ο Χρήστος, 13 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος, μένει και αυτός ελεύθερος από τον Απόλλωνα Πόντου. ΠΑΟΚ, Ίντερ, Νάπολη, ΑΕΚ, Αταλάντα, Γιουβέντους, εδώ πέρα Πόρτο και γύρισε στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Χρήστος. Με 292 συμμετοχές, 7 γκολ, 8 assist και 6.91 rating. Δεν ξέρω, ακάρτε δεν το ξέρω καθόλου. Ο Μπάλας είναι ο επόμενος ο οποίος αγωνίζεται στην Πρέστον με να έχει περάσει όλη την καριέρα στην Αγγλία με από διάφορες ομάδες, κυρίως Premier League. Τώρα αγωνίζεται στην League One, τρίτη κατηγορία Αγγλίας. 133 συμμετοχές, 0 goal, 7 assist, 6.77 rating για το αριστερό back, αυτό τον Μπάλα εδώ πέρα, τον Άγγλο. Μπορείτε να το βρείτε πιο φθηνά σε αυτό το site ισχύ που πόσταρε τώρα ο Νίκος, είναι το affiliate μου link. Ό,τι αγοράσετε εγώ θα μου γυρίσει πίσω το site 3% από εκεί πέρα, από αυτό το link. Οπότε άμα θέλετε να το κάνετε bookmark, να μπαίνετε από εκεί μέσα, έτσι. Τάσο είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο αυτό. Λοιπόν, ο Μπάλας, μετά είναι ο Ντάικοφ ο οποίος είναι ζασιό και παίρνει σύνταξη φέτος, τελευταία του χρονιά του Ντάικοφ, τελείωσε η καριέρα του.
Κροατία, Ελλάδα, Γαλλία πέρασε εδώ πλέον. Βλέπουμε στη Νιμ, στην Αζασιό. League 2 πλέον αγωνίζεται με 372 συμμετοχές, 12 γκολ, 32 assist, 6,78 rating για τον Ντάικοφ. Ο επόμενος είναι ο Κωνσταντίνος ο Παπαχρήστου, 91 συμμετοχές, 26 γκολ στην Εθνική Ελλάδος. Πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία και ξαναγύρισε στην Ελλάδα για να κλείσει την καριέρα του με 429 συμμετοχές, 169 γκολ, 28 assist, 6,94 rating για τον Κωνσταντίνο τον Παπαχρήστου, έναν center forward που φάγε τα γήπεδα με το κουτάλι, πραγματικά. Λοιπόν, ο Δούκας ο Αντώνης είναι ο επόμενος, στη Μομπελιέ, όλα του τα χρόνια στη Γαλλία, πάνω κάτω σε Α και Β ομάδες, ξεκίνησε βέβαια από τη Σουηδία ο Δούκας, ο Αντώνης, 354 συμμετοχές, 12 γκολ, 63 assist, 6,70 rating. Γίνεται να δούμε αν το 35 βγήκαμε το μνημόνιο, αστείο, μην ακούσει για πολιτικά, ισχύει. Λοιπόν... Ο επόμενος είναι ο Μίτσος ο 21, ο οποίος αγωνίζεται στο Εγάλεο πλέον στη Football League. Πέρασε και αυτός από Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία. 287 συμμετοχές, 44 γκολ, 57 assist, 6,90 rating για τον Μίτσο. Ο Μπαμπίνιος είναι ο επόμενος στη Σάντερλαντ, ο Βούλγαρος με 11 συμμετοχές στην Εθνική Βουλγαρία. Παίρνει και αυτός σύνταξη φέτος. Όλη του την καριέρα στην Αγγλία και αυτός με λίγες συμμετοχές όμως, 172 συμμετοχές, 5 γκολ, 38 assist, 6,90 rating. Γεια σου Δημήτρη, 5-5-3. Dexter Kozis ο επόμενος, ο οποίος αγωνίζεται στη Χέρτα. Ξεκίνησε από Παζ Γιάννενα, πέρασε δεκαετία ξέρω εγώ στην Ιταλία και πήγε στη Γερμανία να δοκιμάσει την τύχη του. 345 συμμετοχές, 7 γκολ, 41 assist, 6,60 rating ο Dexter Kozis. Αρκετές assist έβγαλε στην καριέρα του. Ο επόμενος είναι ο Σολίδιος ο Legitidis, ο... ή αλλιώς Legit Gaming GR. Ο Γιάννης εδώ πέρα, 74 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος, 6 γκολάκια, αγωνίζεται στη Χέρτα. Και αυτός πέρασε από Ιταλία και πήγε Γερμανία μετά. Ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό. 355 συμμετοχές, 14 γκολ, 49 assist, 6,78 rating για τον Σολίδιο. Μια χαρά καριέρα, μια χαρά. Ο επόμενος είναι ο Αρίνιο Ασίς Μοριέιρα Σάντος, ο οποίος θα πάει στη Χιχόν ή στη Γρανάδα ή στη Βαγιαδολίδ. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη Θέλτα. Ο οποίος ξεκίνησε από Ελλάδα, πέρασε και στην Αγγλία και πήγε πλέον στη Θέλτα. Του άρεσε αυτό που έκανες με το Ελλάδα ή Σταλέντο, σε κούρασε ή θα το ξαναέκανες. Κοίτα, με κούρασε. Η αλήθεια είναι, με κούρασε γιατί κάθε Σάββατο χάνω τη φωνή μου. Λοιπόν, αλλά υπάρχει μια περίπτωση στο τέλος της χρονιάς, εκεί με, κοντά στο Πάσχα, να ξανακάνουμε ένα Ελλάδα έχει ταλέντο 2018, όπου εκεί πλέον μπορεί να αλλάξουν και τα πράγματα, γιατί θα έχουμε περισσότερο backup από πίσω μας και τα δώρα θα είναι πολύ μεγαλύτερα. Και θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα το σκεφτώ και θα δούμε. Οπότε έχετε στο μυαλό σας ότι μέσα στο 2018 θα ξανακάνουμε ένα Ελλάδα έχει ταλέντο, κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, 445 συμμετοχές ο Σάντος εδώ πέρα, 10 γκολ, 30 assist, 6,88 rating, πάρα πολύ ωραία καριέρα ο Αρίνιο. Λοιπόν, ο Δημήτρης Αντορινάκης αγωνίζεται στη Λέστερ, κεντρικός αμυντικός, και αυτός παίρνει σύνταξη. 3 χρόνια τα τελευταία αγωνίζεται στην Αγγλία. Με 223 συμμετοχές, 3 γκολ, 9 assist, 6,76 rating ο Δημήτρης. Και εσύ Δημήτρη που ρωτάς, αυτό δεν είναι το τελευταίο stream για φέτος, αύριο θα είναι το τελευταίο stream στις 1 η ώρα, in real life, IRL που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, Μπακαλιάρος Μπακαγιώκο ο επόμενος είναι στην Πέτης, παίρνει και αυτό σύνταξη. Πέρασε από πολλές χώρες, πήγε και από Κίνα, Κροατία, Ιταλία, Ισπανία. Άλεξαν, σπάσει τα επεισόδια στη μέση για να γίνεται πιο πολύ χαβαλές και να μην κουράζεσαι κιόλας. Θα το δούμε, έτσι κι αλλιώς τελείωσε η σειρά, είναι πρώτο τελευταίο επεισόδιο. 223 συμμετοχές, 4 γκολ, 8 assist, 7-0-3 rating, ο Δημήτρης ο Μπακαγιώκο. Περνάω λίγο πιο γρήγορα πλέον τους παίχτες. Δημήτρης Πουρσανίδης στην Νις με 31 συμμετοχές στην Εθνική Αργεντινής και 6 γκολ. Χρόνια στη Γαλλία και στην Ελλάδα με 412 συμμετοχές, 164 γκολ, 40 assist, 7,12 rating. Εξαιρετική η καριέρα του Δημήτρη του Πουρσανίδη, ενός βετεράνου Αργεντινού επιθετικού. Καλησπέρα Βαγγέλη. Ο Θοδωρής ο Αλτ είναι ο επόμενος, ο οποίος είχε 14 γκολ στην Εθνική Ελλάδος, χρόνια στην Ιταλία και στην Τωρίνο συγκεκριμένα. Αγαπήθηκε και αγάπησε την ομάδα. 299 συμμετοχές, 37 γκολ, 49 assist, 6,78 rating στην καριέρα του Θοδωρής. Ευθύμιος Κουγιουμτζίδης, ακόμα τα στατιστικά του ζαλίζουν, εκτός από τα physical προφανώς. 90 συμμετοχές και 19 γκολ στην Εθνική Ελλάδος. Αγωνίζεται στην Dortmund, τη δεύτερη ομάδα πλέον όμως.
418 συμμετοχές, 90 γκολ, 81 assist, 7,32 rating. Ο Ευθύμιος Κουγιουμτζίδης, εξαιρετική καριέρα έκανε ο Ευθύμιος, παιδιά. Ο οποίος κέρδισε και ένα δωράκι, αν δεν κάνω λάθος. Ή δύο δωράκια μέσα σε αυτή τη σειρά. Μπράβο, Ευθύμη, έκανες πάρα πολύ ωραίο παίχτη. Ο Μπάμπης ο Αμπαλίδης είναι ο επόμενος. Αγωνίζεται στη Γαλατά Σαράι. Πέρασε από Σεβίλη χρόνια, Φιωρεντίνα, Αταλάντα και πλέον στην Τουρκία για να παίρνει και τα λεφτάκια, 1 εκατομμυριάκι το χρόνο. 458 συμμετοχές, 14 γκολ, 15 assist, 6,84 rating για τον Άμπαλο. Πόσες χρυσές μπάλες έχω πάρει, φτάνει ένα καρό της να χωρέσουν όλες. Γεια σου Λάμπρο, μπήκε στο τελευταίο, στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο. Πού είσαι, άντε. Θα δεις Λάμπρο, μείνε λιγάκι, θα σε δείξω, έχεις σταματήσει την μπάλα εσύ πλέον, στα 34. Δεν έκανες πάρα πολύ μεγάλη καριέρα, θα δεις. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Τζιμ Τσίμπας, ο οποίος είναι στην Εσπανιόλ, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, πέρασε από πάρα πολλές χώρες, πολύ ταξιδευμένος ο Τζιμ. 300 συμμετοχές, 6 γκολ, 6 assist, 6,88 rating για το κεντρικό αμυντικό το Τζιμ Τσίμπα, με 3 συμμετοχές και όλα στην Εθνική Γαλλίας. Γιώργος Παπαϊωάννου αγωνίζεται στη Σπαρτάκ Μόσχας. Δουλεύω, ναι, το ξέρω ότι δουλεύεις. Σήμερα δουλεύεις, όντως. Και μπήκες απλά να πεις ένα γεια. 21 συμμετοχές, 2 γκολ στην Εθνική Ελλάδος. Πέρασε για από Ολυμπιακό, από Παναθηναϊκό, από Δυναμό Ζάγκρεπ, από Λάρισα, από Σπαρτάκ Μόσχας. 383 συμμετοχές, 87 γκολ, 83 assist, 6,90 rating ο Γιώργος Παπαϊωάννου. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Ζεμίτσος στην Δύναμο Κιέβου, 42 συμμετοχές, 3 γκολ στην Εθνική Ελλάδος. Και αυτός χρόνια στην Ελλάδα, έκανε και τα αγροτικά του έτσι σε Ιταλία, Γαλλία και τώρα στην Ουκρανία. Καλησπέρα αγαπημένοι μου συνδρομητή. Σου κάνει subscribe ο τρελός? Δεν θα σου κάνει. 348 συμμετοχές, 20 γκολ, 70 assist, 6,82 rating. Σήμερα τελείωσα τέλος, μπήκα για λίγο πριν πάω να ψοφήσω. Ωραίος Λάμπρο, 6,82 rating εδώ πέρα ο Τζε Μίτσος. Και επειδή είσαι μέσα και επειδή σε λυπάμαι και θες να πας να σε κουραστείς, ας δούμε λίγο τον παίχτη σου. Θα τον βγάλει και ας έχει πάρει σύνταξη. Επίσης να πω ότι επειδή φτιάξαμε παίχτες, βγαίνουν καινούργοι παίχτες με τα ονόματά σας, έτσι. Τους έχει βάλει πλέον στην database, οπότε έχουν βγει δύο Λάμπρι Γκόγκ. Γιάννη 1908-1993, Γιάννιό μου, ευχαριστώ για το follow, καλώς ήρθες. Λοιπόν, πώς το έχεις ρε, Γκόγκρ? Κάτσε να γράψω Γκόγκρ. Λοιπόν, ο Λάμπρος ο Γκόγκρ. Λάμπρο, σταμάτησες στα 26 σου. Έκανες 58 συμμετοχές με το Λεβαδιακό, 26 συμμετοχές με τη Midland, 2 συμμετοχές με τη δεύτερη ομάδα της Marseille, 10 συμμετοχές με τη Marseille και 1 συμμετοχή με το United και έκοψες την μπάλα. Και λες εδώ, η Rattus in the building. Έτσι. Καλησπέρα Κάφρε. Λοιπόν, και έκανες και 7 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Τι μια καριέρα, Λάμπρο. Εντάξει. 26 χρονών, ξεκίνησε τα streams όμως. Λες τέλος, δεν παίζω άλλη μπαλίτσα, εγώ θα κάνω streams πλέον. Λοιπόν, επόμενος είναι ο Μαξιμιλιάνο Λούπο Τζέρου Ινκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow, φίλε μου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Εντάξει, πετύχα το στόχο μου και λέω πάμε για άλλα τώρα, είμαι μικρός ακόμα. Λοιπόν, ο Μαξιμιλιάνο Λούπο αγωνίζεται στη Ρίο Αβε με πάρα πολλά χρόνια στη United και στην Tottenham αλλά και στη Juventus, όπου είναι και προϊόν της Ακαδημίας της. 338 συμμετοχές, 13 γκολ, 36 assist, 7,14 rating ο Maximilian Lupo. Εξαιρετική καριέρα έκανε. Το έβαλα με DSL και σταμάτησε, ισχύει. Λοιπόν, Γιάννης Μιτσούρας ο επόμενος, ο οποίος παίρνει και αυτό σύνταξη πλέον. Στη Σαχτάρ θα πάρει τη σύνταξή του. 280 συμμετοχές, 3 γκολ, 21 assist, 6,85 rating για τον Γιάννη τον Μιτσούρα. 40 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος και ένα γκολάκι. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Τσικρικίνιο, ο οποίος βρίσκεται στην Λάτσιο και τον πουλάνε με 40 χιλιάρι. Καλά, σταματάει την μπάλα ο Τσικρικίνιο και τους λέει: όχι, ξέρετε κάτι, εγώ σταματάω την μπάλα. Δεν με πουλήσετε, ρε. Δεν θα με βγάλετε στο σφυρί. Λοιπόν, Ατρόμητο, Ολυμπιακό, τότε ένα Μίντερ και Λάτσιο, ρίζωσε στην Ιταλία ο Τσικρικίνιο. 380 συμμετοχές, 21 γκολ, 77 assist, 6,75 rating για τον Τσικρικίνιο. 113 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος και 4 γκολ. Λοιπόν,
Παιδιά, παρότι ο υπολογιστή σηκώνει άνετα το manager, έχω παρατηρήσει ότι κολλάει αρκετά. Υπάρχει κάποιο tip για τι ρυθμίσει? Στα processing κολλάει αρκετά το φετινό manager. Στα processing. Ιωάννης J.R. Καράς, ξεκίνησε από Πανετολικό και Απόλλωνα, Ίντερ, Φιωρεντίνα, Σοσιεδά, Βαλένθια. Με βάση την τιμή τους δίνουν παίκτες και ανεβαίνουν, Γιουβέντους, Ρεάλ Σοσιεδάδ και πήγε και μια Αγγλία, έτσι για την εμπειρία ρε παιδί μου, 3 συμμετοχές με τη Λέστερ. 285 συμμετοχές, 3 γκολ, 14 assists, 6,85 rating για τον Ιωάννη Καρά και 31 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, Hans Lichtling, ο οποίος τον θέλει και Helsingborg και του έκανε πρόταση και θα πάει στη Helsingborg για να κλείσει την καριέρα του πάλι στην πατρίδα του. Επέστρεψε για την Göteborg, έπαιξε και λίγο Αγγλία και λίγο Ιταλία. 421 συμμετοχές, 17 γκολ, 73 assist, 6,84 rating. Μια χαρά καριέρα για το Hans, αλλά σε χαμηλό επίπεδο, στη Σουηδία κυρίως. Giovanni Micellinio, στη Southampton. Botafogo ξεκίνησε, Σεβίλη, Arsenal, Chelsea, πήγε και λίγο Southampton. 260 συμμετοχές, 2 γκολ, 12 assist, 6,96 rating για τον Giovanni Micellinio, ο οποίος είχε και 15 συμμετοχές στην Εθνική Βραζιλίας. Έπαιξε και Μπραζίλ. Με την τιμή, κατάλαβα, τελευταίος θα είμαι. Όχι, από τους χαμηλούς έχουμε ανέβει προς τα πάνω, Νίκο. Λοιπόν, Γιάννης Χαλάτσης ο επόμενος, Σαν Μαριανός, 135 συμμετοχές και ένα γκολ. Ένα γκολ, δεν χρειάζεται κι άλλο. Λέει ένα γκολ, παιδιά. Τέλος, έκλεισα μετά. Με την Εθνική Σαν Μαρίνο. Άτσα μαλακιά. Λοιπόν, χρόνια στην Αγγλία, ρίζωσε ο Γιάννης, 293 συμμετοχές, 3 γκολ, 6 assist, 6,71 rating. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Παυλίδης, ο οποίος έκανε 31 συμμετοχές με την Under 21 της Αγγλίας και πλέον βγάζει το ψωμάκι του που αλλού στην Αυστραλία, παιδιά, ο Παυλίδης. Πήγε, σου λέει, εκεί πέρα έχουν λεφτά, 963 χιλιάρικα παίρνει το χρόνο ο Παυλίδης. Έπαιξε στην Αγγλία, ξεκίνησε από την Arsenal, έπαιξε στην Arsenal, πήγε στην Everton, πήρε τη μεταγραφή του. Πήρε μεταγραφή για την Tottenham, πήρε μεταγραφή για την Bournemouth. Ρίζωσε εκεί στα κερασάκια, στην Bournemouth. 324 συμμετοχές, 68 γκολ στην καριέρα του, 19 assist, 6,85 rating για τον Παυλίδη, με 50 περίπου εκατομμύρια να έχουν ξοδευτεί για πάρτι του. Δεν θα το έκανα εγώ, δεν θα δίνα 50 εκατομμύρια για τον Παυλίδη. Άλεξ, μπορείς να με δείξεις Καζανόβα, με λένε ο Άγιος Μάρκος. Θα δούμε, Άγιο Μάρκο, αν τους έχει κρατήσει τους παίκτες. Βλέπουμε αυτούς που συνεχίζουν. Ο Γιώργος ο Εντή, ο οποίος πλέον είναι στην Μπαρτσελόνα Β, τον θέλει Φραγκφούρτη ή Ανόβερος, ένα από τα δύο θα πάει. Ο Γιώργος ο οποίος είχε ακόμα φοβερά στατιστικά. Λοιπόν, είναι Έλληνας με 78 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Έπαιξε χρόνια στην Μπαρτσελόνα, τα τελευταία χρόνια δεν αγωνίζεται όμως. 354 συμμετοχές, 288 γκολ δέχτηκε, 145 clean sheets, 6,88 rating για τον Γιώργο. Ο Νίκος ο Σουλιώτης ο επόμενος, ο οποίος παίρνει και αυτό σύνταξη. Βλέπετε, σιγά σιγά οι παίκτες μας σταματάνε. Ξεκίνησε από Ξάνθη, Ατρόμητο, Νάπολη, πέρασε μια Μπαρτσελόνα, πέρασε μια Μπάγκεν, πήγε Νάπολη και πήγε και στη Λίβερπουλ. 398 συμμετοχές, 74 γκολ, 61 assist, 7,02 rating για τον Νίκο το Σουλιώτη. 157 εκατομμύρια παιδιά ξοδεύτηκαν για τον Νίκο. Φοβερό ποσό, 65 συμμετοχές και 11 γκολ στην Εθνική. Όπως βλέπετε, 75 παίκτες συνεχίζουν από τους συνολικά 140. Λοιπόν, σχεδόν η μισή δηλαδή. Χασογκολίνιο στην Ιντερνασιονάλ, ο Βραζιλιάνος πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του στη Βραζιλία. 483 συμμετοχές, πάρα πολλές. 174 γκολ, 23 assist, 6,90 rating για το Χασογκολίνιο. Παιδιά, δεν ξέρω ποιος είναι ο παίχτης σας, δεν τους θυμάμαι. Είναι 140 παίχτες. Αν τους δείτε, καλώς. Έχουμε φτάσει στη μέση περίπου. Αλλιώς YouTube, παιδιά. Λοιπόν, Αμπαλουάν Ροντρίγκες, ο οποίος βρίσκεται στη Ντόρτμουντ. Ο Αμπαλουάν εδώ πέρα, χρόνια στη Ντόρτμουντ και στην Μπαρτσελόνα, σε δύο ομάδες πέρασε όλη την καριέρα. 414 συμμετοχές, 104 γκολ, 31 assist, 7,15 rating, εξαιρετική καριέρα για τον Αμπαλουάν, ο οποίος έκανε και 14 συμμετοχές στην Εθνική Ισπανία και 3 γκολ. Νίκο, παίζει να πέρασε από Everton, νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι πέρασε από Everton. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Γιώργος Ονικούδης, ο οποίος βρίσκεται στη Σαχτάρ, 113 συμμετοχές και 9 γκολ με την Εθνική Ελλάδος. Πέρε μπέκο στην ομάδα να πέσει στο αεροδρόμιο, πρόεδρε, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, σε λίγο με τον Ηρακλή, εκεί θα δούμε ωραίο μανατζεράκι, να ξέρεις. Τώρα είναι σειρά αυτή που πρέπει να το κάνουμε.
Ολυμπιακός, Σεβίλη, Manchester United, Dortmund, Chelsea, Arsenal, ξανά United και Σαχτάρ. 143 εκατομμύρια για τον Γιώργο τον Νικούδη. Ένας άλλος Τραγιανός Δέλλας θα μπορούσαμε να πούμε. 228 συμμετοχές, 4 γκολ, 9 assist, 6,97 rating για τον Γιώργο. Μια χαρά η καριέρα του. Το save αν θα το ανεβάσω, το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι να το ανεβάσω μάλλον σε κάποιο media fire και να σας το δώσω να το κατεβάσετε. Άμπαλο Τρομπόνι, ο επόμενος, με τη Wolfsburg. Πλέον πέρασε από Ιταλία, Ισπανία, ξανά Ιταλία, Μπαρτσελόνα, Ντόρτμουντ, Νάπολη. 153 εκατομμύρια και για τον Άμπαλο τον Τρομπόνι εδώ πέρα τον Ιταλό με 56 συμμετοχές στην Εθνική. 379 συμμετοχές, 9 γκολ, 25 assist, 6,95 rating. Το δεξί μπακ ο Άμπαλο Τρομπόνι μια χαρά καριέρα έκανε. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Σότς, ο οποίος είναι στη Newcastle με μία συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδος. Χρόνια πέρασε την καριέρα του στη Newcastle, αλλά έκανε μόλις 45 συμμετοχές σε όλη του την καριέρα με 52 γκολ να έχει δεχθεί. 14 φορές απλά κράτησε το 0, 6,70 rating. Πολύ κακή καριέρα για τον Σότς, ο οποίος δεν δικαιολογείται ότι έχει 300.000 τιμή. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Σταύρος Αού, ο οποίος είναι στη Μαρσέη και ζήτησε να φύγει. 46 συμμετοχές με 4 γκολ στην Εθνική Βραζιλίας. Χρόνια στη Μαρσέη. 438 συμμετοχές, 9 γκολ, 25 assist, 7,02 rating για τον Σταύρο. Ο Λέφος, ο Μπάφος, ο επόμενος, 87 συμμετοχές, 29 γκολ στην Εθνική Ελλάδος. Βρίσκεται στην Κράσνονταρ, πέρασε και από Σπαρτάκ και από Ρώμα. 342 συμμετοχές, 86 γκολ, 19 assist, 6,86 rating για τον Λέφο. Και ο επόμενος είναι ο Νίκος ο Τρελός, ο οποίος Νίκος Τρελός βρίσκεται στη Southampton. 80 συμμετοχές με 0 γκολ στην Εθνική Ελλάδος. Το αριστερό μπακ, ο οποίος αγωνίζεται ακόμα στην Εθνική Ελλάδος. Πάρα πολύ ωραία τεχνικά χαρακτηριστικά από ό,τι βλέπουμε. Δεν πέρασε από Everton τελικά, ξεκίνησε από Παναθηναϊκό, Ρώμα, Bayern, Espanyol, Λειψία. Ξαναπήγε μια Bayern και πλέον είναι στη Southampton. Την Premier League, 403 συμμετοχές, 11 γκολ, 60 assist, 6,99 σχεδόν 7 rating ο Νίκος. Μια χαρά η καριέρα του Νίκου. Δεν κατάφερε ακόμα να παίξει στην ομάδα της καριέρας του τον Ολυμπιακό. 141 εκατομμύρια δόθηκαν για τον Νίκο. Λοιπόν, ο Σαμπίνιο είναι ο επόμενος, ο Γάλλος με 101 συμμετοχές στην Εθνική Γαλλίας και 7 γκολ παρακαλώ. Εξαιρετικό. Πέρασε από Μπαρτσελόνα, από Μαρσέη, πλέον στη Southampton παρέα με τον Νίκο τον Τρελό. 445 συμμετοχές, 57 γκολ, 52 assist, 6,97 rating ο Σαμπίνιο. Πάρα πολύ ωραία καριέρα. Πάολο Μπιροκυλίνη πλέον στη Μέτζ. 111 συμμετοχές στην Εθνική Ιταλία και 10 γκολ. Από τις αδυναμίες μου ο Πάολο εδώ πέρα. Του save. Ρε εσύ τι παιχτάρα είμαι, αλλά ούτε σου φουπού ούτε Λίβερπουλ. Τσάμπα Μάτωνα στο χορτάρι, όχι Μαντώνα. Λοιπόν, Γιουβέντους πάρα πολλά χρόνια από άλλο Μπιροκυλίνη. Πήγε και λίγο Ελλάδα στον Παναθηναϊκό, έπαιξε μια χρονιά. Μέτζ. Και τώρα, ναι, βρίσκεται στη Μέτζ στη League One. 451 συμμετοχές, 81 γκολ, 110 assist, 7,11 rating. Ο Πάολο Μπιροκυλίνη είναι ένας άλλος Ντελ Πιέρο, θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσε. Ο επόμενος είναι ο Καζανόβα. Καλή συνέχεια, Λάμπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Ο οποίος Καζανόβα είναι στη Σανγκάη στις ρεζέρβες. Πουλιέται για 425.000. Παίρνει 8,5 εκατομμύρια το χρόνο. Χρόνια στην Κίνα. Έβγαλε πάρα πολλά λεφτά. 446 συμμετοχές, 163 γκολ, 18 assist, 6,89 rating για τον Καζανόβα, ο οποίος μια χαρά η καριέρα του, μια χαρά. Γιάγια Μπασίλα, ο επόμενος είναι Άστον Βίλα. Πέρασε πάρα πολλά χρόνια στη Μαρσέη και πλέον στη Βίλα. Και πλέον αγωνίζεται στη Championship. 231 συμμετοχές, 15 γκολ, 46 assist, 6,74 rating για τον Γιάγια. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Γκριζίμες, ο οποίος είναι στην Bolton, 46 συμμετοχές και 10 γκολ στην Εθνική Κροατίας. Χρόνια στην Δυνάμο, πέρασε πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό και πλέον πήγε και στην Αγγλία να παίξει λίγο στην Bolton. Με να αγωνίζεται στην Premier League φέτος. 375 συμμετοχές, 77 γκολ, 103 assist, 6,95 rating για τον Κροάτι τον Γκριζίμες. Εξαιρετική καριέρα, μια χαρά. Ο Γκάμπι είναι ο επόμενος, ο οποίος είναι στη Μέτζ. Ξεκίνησε από τον Απόλλωνα, στον Ατρόμητο, στον Ολυμπιακό και πλέον αγωνίζεται στη Μέτζ. 419 συμμετοχές, 14 γκολ, 72 assist, 6,80 rating για τον Γκάμπ. Με 21 συμμετοχές και 2 γκολ στην Εθνική Ελλάδος επίσης.
Ο Σταύρος Τράμπ είναι ο επόμενος, ο οποίος είναι Γιβραλταριανός, έκανε 123 συμμετοχές και 47 γκολ στην εθνική του. Ξεκίνησε από τη Βοσνία, πέρασε από Αγγλία και λίγο από Δανία και ρίζωσε στην Αγγλία και στην Bournemouth συγκεκριμένα. 413 συμμετοχές, 127 γκολ, 26 assist, 6,97 rating για έναν πραγματικό killer των γηπέδων. Ο Σταύρος, ο οποίος αν και Γιβραλταριανός, έκανε πάρα πολύ ωραία καριέρα. Bill Gossiusson ο επόμενος, αγαπημένος μου και αυτός παίχτης του Save, 148 συμμετοχές και 5 γκολ στην Εθνική Δανίας, ο Bill Gossiusson. Συνεχίζει στην Dortmund, ξεκίνησε από το Midland, πέρασε στη Liverpool πάρα πολλά χρόνια και έγραψε άλλα τόσα χρόνια και στην Dortmund. You'll never walk alone, Bill. 470 συμμετοχές, 7 goal, 19 assist, 7,21 rating για τον Bill Gossiusson, ο οποίος έκανε μια πραγματικά αξιοζήλευτη καριέρα. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Joao Coutinho, ο οποίος έκανε 41 συμμετοχές και 2 goal στην Εθνική Πορτογαλίας. Ξεκίνησε από Μπενφίκα, Ίντερ, Λάτσιο, Λεβερκούζεν, πάρα πολλά χρόνια ρίζωσε, Σπαρτάκ Μόσχας πλέον, 309 συμμετοχές, 11 γκολ, 40 assist, 7,08 rating για τον Joao Coutinho. Πολύ τίμια καριέρα Πορτογάλου παίχτου, ο Joao Coutinho, ποδοσφαίρο μάνα το Γιβραλτάρ, ισχύει. Συγγνώμη αν διαβάζω μηνύματά σας, απλά το τρέχω λίγο για να προχωρήσουμε, να πάμε και στον Ηρακλή. Λοιπόν, Νίκος Απατσίδης, τον πουλάει η Νάπολη για περίπου 1 εκατομμύριο, 96 συμμετοχές, 17 γκολ στην Εθνική Ελλάδος. Τον Απόλλωνα, στον Αντρόμητο, Τσέσικα Μόσχας και ρίζος στην Ιταλία, πλέον στην Νάπολη. 434 συμμετοχές, 63 γκολ, 83 assist, 6,80 rating για τον Νίκο τον Απατσίδη. Ανάσα, καφέ. Ραφαήλ Μαντέβας, θερματοφύλακας στη Λίλ, δεν έπαιξε στην Εθνική Ελλάδος όμως. Και γενικότερα δεν έκανε πάρα πολλές συμμετοχές, κυρίως με β' ομάδες. Τα τελευταία χρόνια στη Λίλ ψιλορίζωσε. 311 συμμετοχές, 276 γκολ δέχτηκε, 123 clean sheets, 6,97 rating ο Ραφαήλ Μαντέβας. Ο επόμενος είναι ο Ντιφόν και αυτός θεματοφύλακας. Τώρα θα δούμε αρκετούς θεματοφύλακες αρκετά ψηλά. Γεια σου Νεκτάριε, καλώς ήρθες. Δύο συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδα ο Ντιφόν, ο Έλληνας. Ξεκίνησε από Ολυμπιακό και πήγε στον Πανιόνιο μετά, όπου έμεινε, έχει μείνει μέχρι και σήμερα. Τρούμπερκ δεν έχω δείξει, όχι. 350 συμμετοχές, 323 γκολ δέχτηκε, 129 clean sheets, 6,90 rating για τον Τυφόν. Μια χαρά τίμια καριέρα για Έλληνα τερματοφύλακα. Και Κάρλος Τρούμπερκ, μιας και τον αναφέραμε τώρα, μπήκε πάνω στην ώρα. Είσαι στη United, σε πουλάνε με 1,4 εκατομμύρια, 93 συμμετοχές και 3 γκολ στην Εθνική Αγγλίας. Λοιπόν, είσαι από τους παίκτες που δεν έπαιξε ούτε εσύ στη United. Βασικά, κανένας παίκτης μας δεν έπαιξε στη United. Πολλούς πήρε η United, αλλά δεν χρησιμοποιεί σχεδόν κανέναν. Χρόνια στην Arsenal, πήγε στη United, συνήθως το αντίθετο γινότανε. 330 συμμετοχές, 1 γκολ στην καριέρα σου, 9 assist, 6,98 rating για σένα, Carlos Drubert. Και εσύ πάρα πολύ ωραίος παίκτης. Ιωάννης Τζιάνενς είναι ο επόμενος. Κεντρικός αμυντικός, συστό, 52 συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδίας. Ο οποίος πέρασε και από Real Madrid, πέρασε και από Bayern και από Inter και από Paris. Αξιοζήλευτη καριέρα του Ιωάννη. 364 συμμετοχές, 7 goal, 9 assist, 7 ακριβώς rating. Με 125 εκατομμύρια να έχουν ξοδευτεί για πάρτι του Ιωάννη. Ένας άλλος υπτάμενος Ολλανδός θα λέγαμε, ο Ιωάννης ο Τζιάνενς. Ο επόμενος είναι ο Δημήτρης Μανολοατούδης, ο Τζίμπου, με 5 συμμετοχές στην Εθνική Ισπανίας, προϊόν της Μασία, της Ακαδημίας της Μπαρσελόνα. Πέρασε από Ουντινέζε, Σεβίλη, Λεβερκούζεν, Σαχτάρ, Μάλαγα. Ξαναγύρισε στη Μάλαγα λοιπόν στην Ισπανία και στην Εσπανιόλ πλέον. 79 εκατομμύρια, σχεδόν 80 έχουν δοθεί για πάρτι του. 485 συμμετοχές, 20 γκολ, 19 assist, 7,02 rating για τον Τζίμπου. Ο οποίος έκανε καλή καριέρα, αν και μου είχε πει να τον βάλω Έλληνα, τον είχα βάλει κατά λάθος Ισπανό. Δεν τον χάλασε νομίζω. Τάσος Μορέιρο, Ροναλντίνιο Τζούνιορ, θερματοφύλακας με 38 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Είναι στη Μονακό. Δεν παίζει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι πλέον. Κυρίως στη Γερμανία έκανε το όνομά του. 276 συμμετοχές, 286 γκολ εκδεχτεί. Έχει δεχτεί πάνω γκολ από όσες συμμετοχές έχει. Και έχει κάνει 87 clean sheets, 6,86 rating. Δεν ήταν η καριέρα που ονειρευόταν ίσως ο Τάσος. Αλλά εντάξει. Ο επόμενος είναι ο Πατρινός από τους GR Minecraft Cousins. Με 20 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος, ξεκίνησε στην ομάδα της καρδιάς του, την ΑΕΚ. Πέρασε από Πανιόνιο, ρίζωσε για χρόνια στη Γαλλία και είπε να δοκιμάσει και λίγο την αγγλική φινέτσα. Δημήτρη 5-3 δεν σε έχω δείξει, όχι. Νομίζω σταμάτησε την μπάλα.
Με 20 εκατομμύρια να έχουν δοθεί, 394 συμμετοχές, 4 goal, 11 assist, 6,83 rating για τον Πατρινό. Ο Πάου 21 είναι ο επόμενος, ο οποίος αγωνίζεται στη Χεμπέι και αυτό στην Κίνα. 7 εκατομμύρια για τον χρόνο παίρνει έτσι κι αλλιώς. Τον πουλάνε με 2 εκατομμύρια. Και μετά από πολλά χρόνια στην ΑΕΚ και στην Watford, αποφάσισε να πάει στην Κίνα. 294 συμμετοχές, 19 goal, 36 assist, 6,78 rating για τον Πάου. Ο επόμενος είναι ο Χρήστος, ο οποίος είναι μεταφύλακας στην Crystal Palace. Μία συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδος και ο Χρήστος. Πάρα πολλά χρόνια στην Arsenal, στον Ατρόμητο, στον Απόλλωνα, Bournemouth πέρασε. Γενικά Αγγλία και Ελλάδα εναλλασσόταν ο Χρήστος. 238 συμμετοχές, 221 goal δέχτηκε, 89 clean sheets, 6,88 rating ο Χρήστος. Θα μπορούσε να τα είχε πάει και καλύτερα στην καριέρα του. Ο επόμενος είναι ο The Hustler, ο οποίος ο Γερμανός με 97 συμμετοχές στην Εθνική Γερμανίας και 5 goal. Αγωνίζεται στη Σάλκε πλέον, όπου στη Σάλκε ήρθε από την Ίντερ και από την Μπαρτσελόνα, πέρασε και λίγο από τη Λειψία και από το Αμβούργο. 476 συμμετοχές, παιδιά, πάρα πολλές συμμετοχές στην καριέρα του The Hustler. 37 goal, 109 assist, 7,03 rating για τον The Hustler, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή καριέρα. Και ο Νίκος αυτό που λέει, παιδιά, όποιος δεν έχει δει το παίχτη του, να πάει στο YouTube να το δει όταν ανέβει. Αύριο θα ανέβει, παιδιά, το επεισόδιο στις 2 η ώρα. Λοιπόν, ο Φωτάρας είναι ο επόμενος, ο οποίος είναι στη Wolfsburg. Πέρασε από Άρη, Ολυμπιακό, Λιόν, Λέστερ, Τότεναμ, Γιουβέντους, Βαλένθια και Wolfsburg. 384 συμμετοχές, 5 goal, 3 assist, 6,94 rating για το Φωτάρα. Καλή καριέρα έκανε ο Φωτάρας και 75 συμμετοχές με 1 goal στην Εθνική Ελλάδος. Ο επόμενος είναι ο Τσίκου, ο οποίος είναι τερματοφύλακας στη Λειψία, Γερμανός με 7 συμμετοχές. Ρίζωσε στη Λειψία, η οποία Λειψία τον είχε αγοράσει νωρίς. Το τέταρτο χρόνο του save με 57 εκατομμύρια, 463 συμμετοχές, πάρα πολλές παιδιά, 411 goal δέχτηκε στην καριέρα του, 175 clean sheets, 6,96 rating για τον Τσίκου. Πάρα πολύ ωραία η καριέρα του φίλου μας, του Τσίκου, του Γερμανού. Chris Veakos ο επόμενος, κεντρικός αμυντικός, συνεχίζει στην Arsenal, 56 συμμετοχές με την Εθνική Γερμανίας και 3 goal. Πέρασε από Wolfsburg, από Λειψία και από Bayern, αλλά το λιμάνι του ήταν το Λονδίνο, παιδιά. Ήταν ο Τάμεσης και η Arsenal με 476 συμμετοχές, ίσως περισσότερες από κάθε άλλον. 11 goal, 17 assist, 7,09 rating, 77 εκατομμύρια δόθηκαν για εκείνον. Ο Chris Veakos πάρα πολύ ωραία καριέρα έκανε και αυτός Γερμανός. Βλέπουμε αρκετούς Γερμανούς εδώ ψηλά. Σταύρος Βασιλάκης έφτιαξε παίχτη από το Γιβραλτάρ και κανένας δεν περίμενε να πάει καλά. Κι όμως έκανε 143 συμμετοχές και 16 γκολ με την Εθνική Γιβραλτάρ. Παίρνει σχεδόν 11 εκατομμύρια το χρόνο στα 34 του. Θεωρείται ένας παίχτης επίπεδου Κριστιάνο Ρονάλντο και Μέση. Λοιπόν, πέρασε πάρα πολλά χρόνια στη Τότεναμ και στη Σίτι, αλλά με κακά ratings. Έκανε 352 συμμετοχές, 30 γκολ, 30 assist, 6,90 rating για το Σταύρο το Βασιλάκη. Αλλά, όπα ξύπνησε ο Φίλιππος. Καλώς τον Φίλιππο. Έλα μωράκι μου, το στρώμα είναι καπιτονέ, έτσι. Λοιπόν, Παύλος Γιουβανούδης, ο Έλληνας θερματοφύλακας, ο Παύλος με 45 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Αγωνίζεται στην Everton, από τον Παναθηναϊκό πήγε εκεί πέρα, ρίζωσε στην Everton, βασικός κάθε χρόνο. 399 συμμετοχές, ούτε καν 400. 410 γκολ δέχτηκε, πάρα πολλά. 130 clean sheets, 6,87 rating, πολύ κακό rating για θερματοφύλακα κιόλας. Και ο πιο ακριβός παίκτης για το 2035 είναι ο Johannes Kaufmann, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Γερμανίας, ο βασικός τερματοφύλακας. 97 συμμετοχές στην Εθνική Γερμανίας, συνεχίζει να παίζει, θα χτυπήσει κατοστάρα ο Johannes, ο οποίος ρίζωσε στη Leverkusen, στην Everkupen όπως πολλοί λένε, με 465 συμμετοχές στην καριέρα του, 368 γκολ να έχει δεχτεί, έκανε εξαιρετικές σεζόν δηλαδή, 208 clean sheets, εξαιρετικό σχεδόν τα μισά, γύρω στο 40% των match που έπαιζε, τα κράταγε στο 0. Και 7 rating για τον Johannes Kaufmann, εξαιρετικός. Όχι και στην Ελλάδα έχει ταλέντο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε ποιοι πήρανε σύνταξη από τους παίχτες μας. Λοιπόν, πάμε εδώ στο World. Πάμε στα Retirements και βάζουμε Retired as Player. Λοιπόν, Mike Zabidis, 33 χρόνων, πήρε σύνταξη. Στη Chelsea πήρε τη σύνταξή του.
Έπεσε και στη Watford, θρύλωσε στη Chelsea ο Μάικο Ζαμπίδη και 143 συμμετοχές με 4 γκολ στην εθνική Αγγλίας. Λοιπόν, Τζενάρο Γκατούζο, στα 33 και αυτός πήρε σύνταξη με 6 συμμετοχές στην εθνική Ιταλίας. Γύρισε όλη την Ιταλία ο Τζενάρο Γκατούζο. Εδώ πέρα δεν τους λέω αναλυτικά τώρα τι έκανε ο καθένας. Λοιπόν, Πέτρος Μακαρίδης μετά, 7 συμμετοχές στη Γαλλία, 33 χρονών πήρε και αυτό σύνταξη. Θα μπορείτε να το δείτε στο YouTube, να κάνετε ένα pause και να το δείτε όσοι θέλετε για τον παίκτη σας ή όταν θα ανεβάσω το save να το τσεκάρετε πιο διεξοδικά. Κάκης Φίσας ο επόμενος και αυτός στα 33 πήρε σύνταξη. 4 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος, ο Τάκης ο Φίσας. Δεν έπιασε τα στάνταρ του άλλου του Τάκη του Φίσα. Ο Χίσα ο επόμενος, ο Αλβανός, 69 συμμετοχές, 15 γκολ στην Εθνική Αλβανίας. Και αυτός στα 33 πήρε σύνταξη. Ιβάν Γιακαμούκοφ, χωρίς να παίξει στην Εθνική Ρωσία, στα 33 του πήρε σύνταξη και αυτός. Νίκος Πόλης σταμάτησε την μπάλα στα 33, όπως βλέπουμε και αυτός, χωρίς συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδος. Μετά έχουμε τον Χαραλαμπίδη, για παράδειγμα, στα 33 και αυτός, με 91 συμμετοχές και 12 γκολ στην Εθνική Ελλάδος. Νίκ Μπάστεν, 31 συμμετοχές, 8 γκολ στην Εθνική Ολλανδίας. Εδώ πέρα σταμάτησε την μπάλα και αυτός. Νάχαμε Μπαρέιρο, στα 32, χωρίς συμμετοχές στην Εθνική Βραζιλίας. Σταύρος Αποστολόπουλος στα 32 του με 28 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Βασίλης Μπινιώρης και αυτό στα 32 του, όπως βλέπουμε εδώ. Πάνος Βαβά, 46 συμμετοχές, 5 γκολ στην Εθνική Ισπανίας. Μάριος KM, 106 συμμετοχές, 12 γκολ στην Εθνική Αλβανίας. Λάθος. Ο Παστελίνιος στα 31, χωρίς συμμετοχή στην Εθνική Βραζιλίας και αυτός. Ο Κάζι Πεχτούρα σταμάτησε την μπάλα τον πρώτο χρόνο, χωρίς να βρει καν ομάδα. Ο Βαγκάρης και αυτός εδώ στα 31 του σταμάτησε την μπάλα. Ο Αμπαλίνιος και αυτός στα 31 του έκανε μια συμμετοχή όμως στην Εθνική Βραζιλίας και είπε τέλος, εγώ έκλεισα σαν παίκτης, θα σταματήσω την μπάλα. Ροντρίγκε Ζεμιλίνιο πέρασε την καριέρα του την περισσότερη στο ΠΑΟΚ. Σταμάτησε την μπάλα στα 31 ο Εμίλιος εδώ πέρα. Μετά ποιους έχουμε. Τους, οι άλλοι νομίζω δεν τους κράτησε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, λοιπόν, αυτοί ήταν οι παίκτες μας. Και κάπου εδώ, παιδιά, τελειώνει το πρώτο τελευταίο επεισόδιο του Ελλάδα έχει ταλέντο. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε έτσι γενικά κάποια πραγματάκια. Δεν θα κρατήσει πολύ το επόμενο επεισόδιο. Θα κάνουμε και κλήρωση, όπως είπαμε, για όσους πήραν μέρος με Twitch username για το Football Manager 2018. Οπότε να είστε στο stream για να το διεκδικήσετε. Και αυτά, να περνάτε ωραία και τα λέμε το επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, εμείς